Εξαιτίας της χιονόπτωσης και του παγετού, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, αναδιεύθυνση αστυνομίας, έχει ως εξής. Στη Χαλκιδική, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού. Στις Σέρρες, η κυκλοφορία δεν διεξάγεται στην Εθνική Οδό Σερών Δράμας, στις επαρχιακές οδούς Προμαχώνα Αγκίστρου, Σιδηροκάστρου Καρδοχωρίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού, ενώ στο υπόλοιπο εθνικό δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Όσον αφορά την ημαθία, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Βέρειας Κοζάνης και στις επαρχιακές οδούς Βέρειας Ελίου, Νάουσας Ελίου, Βέρειας Δασκίου, Βέρειας Κωστοχωρίου, Νάουσας Τριών Πέντε Πηγαδιών, Νάουσας Ροδοχωρίου, ενώ στο εθνικό και υπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και στην Εγνατία Οδό, η κυκλοφορία των οχημάτων συνεχίζεται κανονικά. Στο Κιλκής, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού. Στην Πέλα, η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω των καιρικών συνθήκων, δεν διεξάγεται στο δευτερεύον οδικό δίκτυο από την τοπική κοινότητα Κερασιάς έως το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας. Ωστόσο, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με τη χρήση αλυσίδων σε όλο το επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσας. Ενώ στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Στην Πιερία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην παλαιά Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στις επαρχιακές οδούς Βρίας Ελατοχωρίου, Μοσχοπόταμου Ελατοχωρίου, ενώ στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.